Γεια χαρά, φιλαράκια, φίλοι και φίλες του Game Over, του Game Over GR. Με αυτό το βίντεο ξεκινάει ένας, ας το πούμε έτσι, μαραθώνιος reviews. Πώς να το πω, πώς θα το ονομάσουμε. PlayStation VR Review Marathon. Και αυτό είναι το number one, έτσι, από εδώ, number one. Αυτό είναι το πρώτο βίντεο στο μεγάλο αφιέρωμα που θα προσπαθήσουμε να κάνουμε το επόμενο διάστημα, καμιά εβδομάδα, 10 μέρες περίπου. Για το PlayStation VR της Sony, το οποίο κυκλοφορεί στις 13 Οκτωβρίου στην Ελλάδα και το οποίο εμείς έχουμε εδώ, εδώ κάτω, αυτό. Και σήμερα είναι Δευτέρα που γυρίζεται αυτό το βίντεο, αλλά από Τρίτη βράδυ μας επιτρέπεται να πούμε τα πρώτα πράγματα για το PSVR. Λοιπόν, μια σειρά από βίντεο. Θα το δείξουμε σε λίγο, Τώρα μπορεί να γυρίσει πάλι σε μένα, έτσι. Λοιπόν, μια σειρά από βίντεο στα οποία θα δείξουμε τα περιεχόμενα της συσκευασίας, το πώς συνδέεται το PSVR, τα παιχνίδια, ένα προς ένα όσα έχουμε παραλάβει. Έχουμε ήδη πολλά εδώ που έχουμε λιώσει τη γραμμούλα, κατεβάζουμε, θα σας τα δείξω σε λίγο. Λοιπόν, το πρώτο βίντεο θα είναι το άνοιγμα της συσκευασίας του PlayStation VR, της Basic έκδοσης, Basic, βασικής, όπως θέλετε μπορείτε να το πείτε, της έκδοσης που πωλείται στα καταστήματα αυτή τη στιγμή και έχει 399€. Λοιπόν, πριν πάμε στο κουτί, δύο πραγματάκια να πούμε έτσι για την ιστορία. Το PlayStation VR είναι η πρώτη προσπάθεια της Sony στο Virtual Reality, όπως λέγεται, στην εικονική πραγματικότητα, entertainment δηλαδή, σε ένα εικονικό περιβάλλον, στο οποίο φοράμε τη γνωστή κάσκα και χανόμαστε σε έναν διαφορετικό κόσμο. Το VR δεν μπορεί να αναλυθεί μέσα σε λίγα λεπτά, ούτε η ιστορία του, ούτε οι προσδοκίες του, ούτε το τι έχει προηγηθεί στο παρελθόν και έχει αποτύχει. Βασικά γίνανε κάποιες προσπάθειες στα 90s, εκτός από το Virtual Boy και σε arcade είχαμε δει. Εγώ προσωπικά, δεκαετία του 90, είχα πάει στο Trocadero στο Λονδίνο, σε ένα arcade της Sega και είχα παίξει κάποια παιχνίδια Virtual Reality. Είχαν έρθει και στην Ελλάδα μερικά. Τέλος πάντων, δεν πέτυχε στα 90s. Το project γενικότερα ως VR από όλες τις εταιρείες πήγε στο χρονοτούλαπο και ξαναβγαίνει τώρα. Θα έχετε δει βέβαια και η Samsung προσπαθεί, εννοείται Oculus Rift, εννοείται HTC Vive, γίνονται προσπάθειες από πολλούς. Αυτή είναι η πρόταση της Sony. Περισσότερα για το VR λέμε στα webcast του Game Over, μπορείτε να παρακολουθήσετε. Τώρα θα εστιάσουμε εδώ. Αυτό είναι το κουτί που θα βρείτε στα καταστήματα από τις 13 Οκτωβρίου. Είναι το basic πακέτο του PlayStation VR που θα δούμε σε λίγα δευτερόλεπτα τι περιλαμβάνει. Αυτό εδώ μην του δίνετε πολύ σημασία, είναι το press kit που παραλάβαμε, που δίνεται προς τα μέσα ενημέρωσης από τη Sony, που έχει μέσα κωδικούς για παιχνίδια, κάποιες... Ας το δείξω κιόλας με την ευκαιρία. Έχει μέσα πληροφορίες για την ιστορία του VR, το όραμα της Sony και τα λοιπά, τα παιχνίδια που θα βγουν, το πώς ξεκίνησε για τη Sony το VR μέσα στα χρόνια. Έχει ενδιαφέρον αυτό εδώ. Τέλος πάντων, αυτό είναι πιο πολύ press kit, δεν έχει καμία ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τον καταναλωτή. Λοιπόν, εδώ παρέα με τον Darth Vader, το βάλω δίπλα, θα δούμε, θα ρίξουμε μια ματιά στα περιεχόμενα της συσκευασίας Base. Λοιπόν, πάμε να δούμε. Αυτό είναι το κουτί, το οποίο έχει βασικά είναι τρία κουτιά. Είναι τρία, να τα δείτε τώρα. Ανοίγουμε τη συσκευασία, ξεδιπλώνει το ας πούμε sleeve και υπάρχει ένα άλλο κουτί μέσα, αυτό το πολύ μεγάλο εδώ, άσπρο κουτί. Αυτό εδώ μπορείτε να το βάλετε στην άκρη, μπορείτε να το κρατήσετε για τη συλλογή σας, ό,τι θέλετε εσείς. Λοιπόν, αυτό είναι το βασικό κουτί του PlayStation VR, το οποίο ανοίγει προς τα πίσω και αποκαλύπτει, κάτσε εντάξει λίγο στην άκρη, να βλέπεις από απόσταση. Αποκαλύπτει τα περιεχόμενα. Εδώ έχουμε ένα βασικό βιβλίο οδηγιών που δείχνει βήμα προς βήμα τη συνδεσμολογία, για την οποία πρέπει να πω εδώ ότι θα ακολουθήσει ένα βίντεο, το επόμενο βίντεο θα ακολουθήσει, θα σας δείξουμε βήμα προς βήμα πώς συνδέεται το PlayStation VR με το PS4 και την τηλεόραση, γιατί είναι λίγο μπερδεμένη. Μάλλον δεν είναι μπερδεμένη, είναι απλή, απλά έχει πολλά καλώδια, έχει συνδεσμολογία έτσι λίγο παράξενη. Λοιπόν, αυτό είναι το βιβλίο Quick Guide, ουσιαστικά manual, και εδώ πηγαίνουμε στα περιεχόμενα. Βλέπουμε το έτσι όπως είναι φτιαγμένο για να βοηθάει. Το κάθε κουτί περιλαμβάνει ουσιαστικά και το προϊόν το οποίο δείχνει στην εικόνα εδώ. Εδώ έχουμε
ανοίγουμε. Καλώδιο ρεύματος. Στη συνέχεια, ή μάλλον πάμε εδώ πρώτα, έχουμε ένα headset, έχουμε ένα καλώδιο USB micro. Εδώ έχουμε και είναι και αριθμημένα για να βοηθήσουν τον χρήστη στην συνδεσμολογία μετά. Εδώ είναι παροχή ρεύματος για την μονάδα επεξεργασίας, η οποία είναι αυτή εδώ. Αυτή εδώ είναι η μονάδα επεξεργασίας του PlayStation VR, η οποία συνδέεται με την τηλεόραση και με το PS4, γιατί το PlayStation VR απαιτεί φυσικά και PS4 για να λειτουργήσει. Να το ξεκαθαρίσουμε αυτό για όσους δεν παρακολουθούν έτσι στενά τις εξελίξεις. Το PlayStation VR δεν είναι μια κονσόλα από μόνο του, δεν λειτουργεί μόνο του, δηλαδή δεν παίρνετε αυτό εδώ το κουτί, το συνδέεται στην τηλεόραση και παίζετε. Χρειάζεστε ένα PlayStation 4 ή το απλό που έχω εγώ εδώ πέρα τώρα ή το Pro που θα κυκλοφορήσει τον Νοέμβριο, έτσι. Πάμε παρακάτω, αφήνουμε αυτό το κουτί στην άκρη. Εδώ έχουμε manuals, πολλά δέντρα κομμένα. Εδώ, αν χρειάζεσαι βοήθεια, το site για να επικοινωνήσεις. Ένα πανάκι καθαρισμού για την οθόνη του VR. Εδώ είναι ένα demo, το οποίο έχει μέσα 2, 4, 6, 8 παιχνίδια. Είναι demo 8 παιχνιδιών. Είναι τα Rigs, PlayStation VR Worlds, Drive Club VR, Tumble VR, Battlezone ή Valkyrie, Headmaster και Wayward Spy. Έχει demo 8 παιχνιδιών το δισκάκι μέσα. Και τώρα, όπα, κάτσε εδώ εσύ, μιστράνε τα nylon. Εδώ τώρα φτάνουμε στο κυρίως πιάτο. Α, συγγνώμη, πριν πάμε στο κυρίως πιάτο. Καλώδια. Ένα καλώδιο HDMI. Πολύ πράγμα, ε. Και τέλος έχουμε, μισό λεπτό, να δω τι είναι αυτό εδώ. Εδώ έχουμε ακόμα ένα καλώδιο HDMI που συνδέει το PS4 με την μονάδα επεξεργασίας του PlayStation VR. Μισό λεπτό να ανοίξω. Και εδώ είναι το controller, δηλαδή ουσιαστικά μπαίνει το ένα, μπαίνει ένα HDMI και βγαίνει. Είπα, επαναλαμβάνω, για να μην σας μπερδέψω τώρα και το κάνω πολύ βαρύ το βίντεο, θα υπάρξει ξεχωριστό που θα δείχνουμε βήμα προς βήμα τη σύνδεση της μονάδας PSVR με το PS4. Λοιπόν, θα κάνω λίγο χώρο, τα πετάω κάτω, για να δείτε ακριβώς αναλυτικά τα περιεχόμενα έτσι καθαρά. Φύγε εσύ, φύγε εσύ, φύγε εσύ. Εδώ τι άλλο έχουμε, αυτό, αυτό, αυτό και την τροφοδοσία. Εδώ είσαι. Λοιπόν, και τώρα πάμε στο κυρίως πιάτο, το οποίο φυσικά δεν είναι άλλο από το ίδιο το headset, το οποίο είναι αυτό εδώ. Το οποίο είναι και πολύ ελαφρύ, μου κάνει εντύπωση. Πολύ χαμηλό βάρος, ευτυχώς αυτό βέβαια, γιατί το κεφάλι μας θα κάθεται. Λοιπόν, αυτό είναι το PlayStation VR. Αυτό είναι το headset, το οποίο έχει μέσα μία οθόνη 5,7 inch, αν θυμάμαι καλά, τεχνολογίας 1080p με 120Hz, σάρωση κλπ, κλπ, κλπ. Αυτά θα τα πούμε άλλη στιγμή, είπαμε. Τώρα κάνουμε το ξεπακετάρισμα. Ελαφριά συσκευασία, κυρίως από πλαστικό φτιαγμένη, ως ελπιτοπλίστων, αρκετά ελαφριά. Δεν μπορεί να περάσει εύκολα από βίντεο αυτό, αλλά σας λέω είναι πραγματικά πολύ ελαφριά, γιατί έχει σημασία, θα είναι πολύ ωραία στο κεφάλι μας. Και εδώ είναι το controller. Ουσιαστικά, μισό λεπτό να τα κουμπίσω μία, να σας δείξω. Αυτό εδώ πηγαίνει σε αυτό εδώ πέρα που σας έδειξα πριν, το καλώδιο, το οποίο με τη σειρά του πηγαίνει στη μονάδα τροφοδοσίας και στο PS4. Είπαμε, έχει δουλειά. Και έχει και ένα controller εδώ για volume και τα λοιπά. Εδώ. Να κάνεις ένα κοντινό. Εδώ. Volume και power, mute και volume. Εδώ βάζουμε και τα ακουστικά επάνω, να το δείξω, συγγνώμη λίγο. Εδώ τοποθετούμε και τα ακουστικά, αυτά εδώ που δίνονται μαζί με τη συσκευασία. Αν και μπορείς να βάλεις οποιαδήποτε, γιατί είναι έτσι φτιαγμένο ώστε επιτρέπει να μπει από πάνω ένα headset. Έχει 3D audio, να πούμε, το PSVR, και πολλά πολλά ακόμα.
Δεν θα πω σε λεπτομέρειες τώρα, δεν είναι το κατάλληλο βίντεο αυτό. Αυτά εδώ είναι τα περιεχόμενα του κουτιού που μπορείτε να πάρετε από τις 13 Οκτωβρίου στα καταστήματα να βρείτε με 399 ευρώ. Προσέξτε, πολύ σημαντικό. Θα σας πω τώρα κάτι το οποίο πρέπει να το έχετε υπόψη σας. Σε περίπτωση που έχετε, που θέλετε να παίξετε PlayStation VR παιχνίδια, χρειάζεστε κάτι ακόμα εκτός από αυτά που έχει εδώ. Αυτό το πακέτο αναφέρεται σε αυτούς που έχουν ήδη PlayStation 4, προφανώς, γιατί επαναλαμβάνω δεν είναι κονσόλα χωριστή, αυτόνομη, είναι ένα εργαλείο που δουλεύει μαζί, ένα περιφερειακό που δουλεύει μαζί με το PS4, πρέπει να έχετε PS4. Το επόμενο που πρέπει να έχετε είναι αυτό εδώ. Μια PlayStation 4 κάμερα. Είναι αυτή εδώ. Αυτό είναι το αρχικό μοντέλο. Τώρα έχει βγει ένα καινούριο που είναι έτσι πιο σαν κύλινδρος, σαν σωλήνας. Χρειάζεται μια τέτοια κάμερα, η οποία κάμερα αυτή διαβάζει τις κινήσεις των LEDs που ανάβουν εδώ όταν ενεργοποιηθεί το PSVR. Και πρακτικά αυτή η κάμερα είναι που επιτρέπει την αλληλεπίδραση και τη δημιουργία του εικονικού περιβάλλοντος στο χώρο όταν φοράμε την κάσκα. Κάτι άλλο που χρειάζεστε είναι αυτά εδώ. Χρειάζεστε PlayStation Move controllers. Όχι απαραίτητα δύο, σε κάποια παιχνίδια χρειάζονται δύο, σε κάποια χρειάζεται ένα, σε κάποια δεν χρειάζονται καθόλου. Μπορείτε να παίξετε με το DualShock. Όμως υπάρχει, είναι σίγουρο ότι σε κάποια παιχνίδια θα θέλετε τουλάχιστον ένα. Τώρα, τι σημαίνει αυτό? Ότι αν δεν έχετε ήδη στην κατοχή σας ένα PlayStation, αυτά να ξεκαθαρίσω ότι είναι του PlayStation 3, κάνουν του PlayStation 3. Αν έχετε Move από την εποχή του PS3, αυτά είναι, δεν χρειάζεται να αγοράσετε άλλα. Αν δεν έχετε κάμερα και PlayStation Move controllers, σημαίνει ότι εκτός από τα 399 που κοστίζει αυτό το πακέτο εδώ που βλέπετε, πρέπει να δώσετε περίπου 30 ευρώ κάνει το κάθε ένα αυτά εδώ, 20, 25, 30, 35 αναλόγως το κατάστημα και τις προσφορές που μπορεί να τύχετε, και περίπου 45 ευρώ για την κάμερα. Δηλαδή, για να παίξετε PSVR αυτή τη στιγμή, χρειάζεστε ένα PS4. Χρειάζεστε τουλάχιστον ένα Move Controller για κάποια παιχνίδια. Κάποια δεν χρειάζονται καθόλου, παίζετε με το DualShock 4. Χρειάζεστε PlayStation κάμερα και φυσικά αυτά τα υπέροχα εδώ πέρα πραγματάκια που είναι στο πακέτο του PSVR. Αυτό είναι το πρώτο βήμα. Θα μείνουμε εδώ για αυτό το βίντεο. Θα μείνουμε στο πρώτο βήμα, δηλαδή που τι χρειαζόμαστε για να παίξουμε. 399 το base πακέτο. Αν δεν έχετε Move και PlayStation κάμερα, περίπου 30 ευρώ κοστίζει το κάθε ένα Move και περίπου 40-45 ευρώ η κάμερα. Περίπου 5 εκατοστάρικα δηλαδή, 450-470, θα βγουν και bundles βέβαια. Και ξεκινάτε. Και ξεκινάτε να παίζετε PSVR. Λοιπόν, αυτά από το πρώτο βίντεο, βγήκε πιο μεγάλο από ό,τι υπολόγιζα, γιατί είναι πολλά αυτά που πρέπει να πούμε. Να πω ότι εδώ βλέπετε, έχουμε αρχίσει ήδη, είναι πάρα πολλά και είναι πολλά τα gigabytes παιδιά. Και τι να πρωτοκατεβάσεις με μια ADSL ταπεινή. Έχουμε Battlezone, Drive Club VR, Eve Valkyrie, συγγνώμη, Hustle Kings VR, PlayStation VR Worlds, Rigs Mechanized Combat League, Super Stardust Ultra VR, Tumble VR, Until Dawn Rush of Blood και The Playroom VR που κατεβαίνουν. Υπάρχουν ακόμα 3-4 που έχω δώσει στον Αλέξανδρο τον Μιχαλητσιάνο, θα αναλάβει αυτός, third party παιχνίδια. Θα γίνουν videos, reviews για όλα αυτά, ένα προς ένα, μέσα στις επόμενες ημέρες. Κάθε μέρα λογικά, αν όλα μας πάνε καλά, θα υπάρχει από ένα βίντεο. Το επόμενο θα είναι σύνδεση PSVR με PS4 και πρώτο σετάρισμα και πρώτο loading παιχνιδιού. Αυτά για την ώρα. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο. Ευχαριστούμε που παρακολουθήσατε. Μείνετε στο κανάλι γιατί θα ακολουθήσουν πάρα πολλά PSVR videos. Bye!